Φίλοι και καλησπέρα στο κανάλι μου. Και σήμερα έχουμε ρώσικη βραδιά. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ρώσικα αυτοκίνητα. Και ξεκινάμε από το πρώτο. Που όλα αυτά τα ρώσικα που σας δείξει τώρα μου το έχει κάνει δώρο η γιαγιά μου. Και ξεκινάμε από το πρώτο, το UAZ, το φορτηγάκι. Το αστυνομικό παλιτσέσκι. Έτσι το λένε. Να το φάξουμε και αυτό. Ποιο λεπτό να δω που το είχα φάξει. Α, ναι, από εδώ. Το ανοίξαμε. Να το δούμε το γουάζ. Αυτό το γουάζ το φορτηγάκι είναι ωραίο τζιπάκι, είναι ψηλό, πρέπει να καλέσεις στην αστυνομία όπως βλέπουμε 02, ωραίο αυτό, βουρό, έχει περίεργο σήμα και έχει μπροστά στρογγυλά φώτα και γυάλινα φώτα. Επόμενο. Σας δείξω άλλο UAZ φορτηγάκι, αλλά αυτό είναι το περιοριστικό που πρέπει να καλέσει 01. Άλλο UAZ είναι. Φάξουμε. Ωραίο και σε κόκκινο χρώμα. Είναι και αυτό ψηλό, ωραίο. Πρέπει να καλέσει 01, μαύρο σαλόνι έχει. Το περίεργο σήμα, όπως σας είπα. Έπρεπε να κάνω όμως κάνα κίτρινο ότι σταματάει το αυτοκίνητο. Κάνα γκρία σημεί και πίσω, γιατί δεν πολύ φαίνεται. Αλλά πάντως πολύ ωραίο αυτοκινητάκι. Το ίδιο είναι και στο άλλο το UAZ. Φορτηγάκι. Τώρα να σας δείξω το τρίτο UAZ, άλλο ωραίο ρώσικο, σε λευκό. Εδώ δεν χρειάζεται να σου πω ότι ποιο νούμερο να καλέσετε, είναι απλώς φορτηγάκι αυτό. Δεν θα μπερδευτώ με τα κουτάκια να τα βάλω γιατί είναι όλα UAZ. Αυτό δεν είναι, παιδιά, 1,64, αυτό είναι 1,60, είναι, λέει εδώ. 1,60 το μέγεθος σου. Είναι λίγο μεγαλύτερα από τα 1,64. Ωραίο. Όπως σας είπα, είναι ψηλό, έχει ωραίο σήμα με μαύρο σαλόνι όπως έχει και στα άλλα δύο. Πλώς είναι σε λευκό όπως το βλέπουμε. Α, ναι, έχει ωραίες ζάντες. Έχει και στα άλλα δύο. Επόμενο. Για να δούμε. Ένα UAZ, αλλά το οποίο είναι τζιπάκι UAZ. Αυτό είναι το μαύρο ματ, παιδιά. Έχει και μία υπόλοιπη συλλογή που θα τη συμπληρώσω αργότερα και θα σας τη δείξω. Μερικά κομμάτια τα έχω, αλλά θα σας τη δείξω άλλη φορά, όλοι συμπληρώσω όλα τα αυτοκινητάκια. Και τώρα σας δείχνω όμως τα άλλα φανταστικά αυτοκινητάκια. Πριν όμως σας τα δείξω, δεν προλαβα και τα άσφαξα. Για να δούμε το ματ. Λίγο από κάτω να το δούμε. Ξεκινάμε. Ωραίο το αυτοκινητάκι, μου αρέσει που έχει και πάει στη ρεζέρβα πίσω να μην την κλέψει. Και άμα σκάσει μια ρόδα, μπορεί να την αλλάξει, να τη βάλει τη σκασμένη πίσω και να βάλει την καινούρια.
Έχει κάνει ωραίο καθρέφτη μέσα. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ στην κάμερα, γιατί δεν το έχει ζωγραφίσει να φαίνεται. Δεν το έχει βάψει. Ωραία αυτό. Πάμε στο ΟΑΖ το στρατιωτικό. Ωραίο και αυτό. Από μισό λεπτό να βρω από πού το είχα σφάξει. Να το... Έχει ένα κόκκινο αστεράκι. Έτσι ήταν. Βασικά έτσι είναι στη Ρωσία. Μα μαύρο σαλόνι. Είναι όπως το μαύρο όπως σας έδειξα. Ωραίο και σε πράσινο σκούρο. Έχει ωραία ζάντα, να το βάλουμε δίπλα. Παιδιά, πάμε τώρα στο Λάντα, το πράσινο, το Νίβα. Φάξουμε. Έχω και ένα στρατιωτικό, αλλά το έχω ξεχάσει. Το έχω ξεχάσει να το φέρω. Άλλη φορά, δεν πειράζει. Για να το δούμε. Είναι πράσινο περλέ με μαύρο σαλόνι. Είναι πανέμορφο. Και ωραία ζάντα, τον είδα. Α, ναι, το μπρόλαβα και το φέρα. Να το δούμε και στρατιωτικό. Αλλά αυτό είναι, είναι πράσινο. Που, αλλά έχουμε το φως που μπορεί να φαίνεται σαν μαύρο. Αλλά στο λέω εγώ είναι πράσινο. Πράσινο σκούρο. Και το πράσινο το κλειστό, αλλά το έχει κάνει σε ματ, όπως είπα, μαύρο σαλόνι, με ωραία στρογγυλά φώτα. Το βάλουμε εδώ. Θα σας δείξω το κόκκινο Νίβα. Παιδιά, αυτά τα ρώσικα είναι καινούργια σειρά, ήρθε και μου τη φέρανε. Όπως βλέπετε, γι' αυτό δεν έχω το μαχαιράκι μου για βοήθεια. Μόνο αν μπορώ να, δεν μπορώ να ανοίξω το κουτάκι του. Γιατί το έχω σφάξει. Ωραίο και σε κόκκινο. Όπως είχαμε δει και σε πράσινο. Είναι ακριβώς... Ωραίο χρώμα είναι και αυτό. Πανέμορφο. Να το δούμε και στο τελευταίο χρώμα τον Νίβα. Και μετά να δούμε και το τελευταίο μας. Μετά από το... Μπλε Νίβα! Το Λάντα μας. Μάλλον αυτή εδώ είναι συλλογή. Απλώς το πράσινο, το κόκκινο και το μπλε είναι καινούρια. Από καινούρια. Ωραίο το μπλε σκούρο. Μαύρο ωραίο σαλόνι. Ωραίο. Εδώ έχει το διπόζιτο. Κάτσε μισό λεπτό να σου το δείξω. Αλλά μπορεί να μην φαίνεται, δεν έχει κάνει άλλο χρώμα για να φαίνεται καλά. Στο δίνω και το δάχτυλό μου να σας βοηθήσω αν δεν μπορείτε να το δείτε. Και πάμε και στο τελευταίο ΟΑΖ, το μπλε. Να και η συλλογή του από πίσω. Δεν έχω, παιδιά, τα δύο πρώτα. Έχω το κόκκινο. Σιδάμε, δεν έχω αυτά εδώ. Τα δύο, έχουμε αυτό, έχουμε αυτά τα δύο και έχουμε αυτό. Άρα θα δείξω άλλη μέρα αυτά. Άρα που και εγώ θα τα συμπληρώσω. Να το σφάξουμε και το τελευταίο μας. Όποιος θέλει να μάθει από πού τα παίρνω, να γράψει τα σχολιάκια. Να το, και το βάζει σε μπλε. Αυτό είναι το μπλε περλέ, παιδιά. Όπως και το πράσινο είναι το ονίβα. Ωραίο. Πανέμορφο αυτό το αυτοκινητάκι. Α, ναι. Έχει εδώ κάτι γράφει εδώ. Α, ναι, γράφει ουάζ πάλι.
Μην ξεχνάτε να βλέπετε όλα τα βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί μπορώ να σας έχω καμιά έκπληξη. Και το σημαντικότερο, εγγραφή και like. Και να με βλέπετε σε κάθε μου βίντεο με τα φοβερά αυτοκινητάκια μου. Γεια! Yeah!